το ήθελε. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί προσπάθησα εκείνη τη στιγμή να τη στείλω όσο πιο κοντά στο δοκάρι γίνεται. Δεν είμαι και ο καλύτερος κεφαλοσφαιριστής, ήθελα να το στείλω εκεί, πήγε τόσο καλά. Εντάξει, θα ήθελα και εγώ να το δω τώρα πώς πήγε ακριβώς στην τηλεόραση. Πήγε στο γήπεδο και έκανε τα πάντα. Γι' αυτό το οποίο το κάλεσε ο προπονητής του, το έκανε και με τα παραπάνω. Δεν μπορεί να μην του είπε τίποτα μετά το τέλος του αγώνα, είτε εκείνος είτε συμπαίκτες του. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είπαν κάτι συγκεκριμένα και ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου ήταν πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε το παιχνίδι, που μπόρεσα να βοηθήσω. Νομίζω ότι γενικότερα δεν θα έπρεπε να σταθούμε σε μένα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ο Κουλούρης και ο Σάκοφ που μπήκαν μέσα και αυτοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτή είναι η δύναμη της ομάδας μας, αυτή είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ, ότι δεν έχουμε απλά 11 καλούς παίχτες. Όλοι οι παίχτες που αγωνίζονται εδώ έχουν ποιότητα και μπορούν να βοηθήσουν. Ο προπονητής είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 64 βαθμούς και είναι στην κορυφή. Τι λέει ο ίδιος? Ο coach φυσικά και έχει δίκιο, όπως πάντα. Έχουμε δείξει, νομίζω, σε όλα τα παιχνίδια ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Αυτό προσπαθούμε να δείχνουμε σε κάθε παιχνίδι όταν βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω όλη τη χρονιά έχουμε δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Είμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε ότι ποια είναι η πραγματική μας θέση και φυσικά έχουμε και τις ελπίδες ότι κάποια πράγματα θα ανακοινωθούν και θα αλλάξουν για να πάρουμε τη θέση που μας αξίζει. Και τώρα με τον ίδιο αντίπαλο στο τελικό, με την Άσο. Ελπίζω να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλουμε πάρα πολύ να πάρουμε αυτό το κύπελο. Θέλουμε να δείξουμε στην ΑΕΚ ότι είμαστε καλύτεροι και να το πάρουμε. Έρχεται συνήθως από το Βάρο με πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ σημαντικό για την ομάδα μου. Υπάρχει μια συζήτηση πως ένας παίκτης στο δικό του επίπεδο δεν ξεκινάει τόσο περισσότερο παιχνίδια βασικός. Ο ίδιος είναι ικανοποιημένος από το ρόλο του. Εγώ προσωπικά φυσικά και δεν είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην παίζει σε όλα τα παιχνίδια και να είναι ικανοποιημένος. Όλοι θέλουν να παίζουν σε όλα τα παιχνίδια 90 λεπτά. Είναι μια διαφορετική χρονιά φέτος. Αν θέλετε να ρωτήσετε τον προπονητή γιατί δεν με χρησιμοποιεί, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ από την πλευρά μου, είτε αγωνιστώ ένα λεπτό, είτε αγωνιστώ 90, για όσο χρόνο αγωνιστώ, είτε βασικός, είτε αλλαγή, θέλω να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μου και ο στόχος όλων των συμπαικτών. Πέρυσι κατέκτησε ο Πάρα τον τρόπο του τον ίδιο MVP. Φαντάζεται ότι είναι και κατάληξη ο τελικός της οδηγίας της Μαΐου. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στο 100% είναι να πάρουμε το κύπελο. Αν αγωνιστώ, αν ξεκινήσω το παιχνίδι, ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα μου να πάρει αυτό το κύπελο, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι ο πιο πολύτιμος παίχτης είναι για εσάς τους δημοσιογράφους. Yes, for sure. I hope he's happy with this. I have to put his name. Julian, yes. I give him. Yes. Ναι, πρέπει να αλλάξω το όνομά και να του το δώσω, αλλά νομίζω, ελπίζω να είναι ευχαριστημένος με αυτό.